Καλησπέρα σε όσες και όσους θέλετε να βλέπετε μαζί μας την καθημερινότητα, τα εμπόδια, τις δυσκολίες με άλλα μάτια. Όσες και όσους νιώθετε αυτό το κάλεσμα κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη βραδάκι, σε αυτό το ενημερωτικό εβδομαδιαίο κοινωνικό μας δελτίο ειδήσεων, Τετάρτη σήμερα, 19 Φλεβάρι του 2020, πάντα έχοντας τη βοήθεια της διερμηνίας στην ελληνική νοηματική γλώσσα από το πρακτορείο διερμηνέων της Hands Up και τον κύριο Γιώργο Στάθη, τον οποίο μπορείτε να δείτε βέβαια και στην έξυπνη ιδέα του σεφ κυρίου Άκη Πετριτζίκη, ο οποίος σεφ αναρτά στο κανάλι του στο YouTube αλλά και στη σελίδα της Hands Up, θα δείτε περισσότερες πληροφορίες, συνταγές μαγειρικής στην ελληνική νοηματική γλώσσα αλλά και με διεθνή νοήματα, γιατί όλες και όλοι μπορούμε να μαγειρεύουμε. Και εγώ που δεν σας βλέπω, γιατί γεννήθηκα χωρίς την λειτουργία της ώρας, μπορώ να μαγειρεύω, αλλά αυτό δεν αφορά το παρόν βίντεο και το παρόν κοινωνικό δελτίο. Θα το συζητήσουμε όπου βρεθούμε και όταν βρεθούμε σε κάποια ομιλία εξοικείωσης με την αναπηρία από τις πολλές που πραγματοποιούμε σε όλους τους χώρους, σε σχολεία, δήμους, εταιρείες, με το με άλλα μάτια. Το με άλλα μάτια, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός, παρέχει επίσης και μαθήματα εξ αποστάσεως σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τον υπολογιστή τους, το κινητό τους τηλέφωνο, να μιλάει με το ειδικό μας πρόγραμμα που ό,τι δείχνει η οθόνη το κάνει αυτόματα φωνή, και όχι μόνο να μιλάει, αλλά να μάθουν να χρησιμοποιούν όλες τις λειτουργίες του ίντερνετ, της συγγραφής ενός απλού κειμένου, μέχρι και να οδηγηθούν στην πιστοποίηση στο πτυχίο αντίστοιχο του ECDL, το οποίο βέβαια πάντα από τα προσβάσιμα κέντρα πιστοποίησης και τις διαδικασίες του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών μπορεί κάποιος με πρόβλημα όρασης να λάβει. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στη νέα μας ιστοσελίδα στο mealamatia.services και μέσα από το mealamatia.gr βέβαια να επικοινωνούμε και να λάβετε με email περισσότερες πληροφορίες. Κοινωνικό δελτίο κάθε εβδομάδα, βέβαια δεν μπορούμε να βάζουμε θέματα επικαιρότητας άμεσα του στυλ ότι κάτι συνέβη σήμερα και λίγη η σημασία του αύριο. Αυτά τα διαβάζετε καθημερινά στο mealamatia.gr με πλήρη ενημέρωση με άμεση θεματολογία. Εδώ βάζουμε θέματα ευρύτερης κοινωνικής ενημέρωσης που κάποιος αν δει το βίντεο μας λίγες μέρες αργότερα μπορεί να ισχύει η πληροφορία που θα πάρει. Φιλτράρουμε θέματα, ψάχνουμε κάτι που θα μας έρθει, δεν το βάζουμε αμέσως μόλις λάβουμε ένα mail, μια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου. Και βέβαια σχολιάζουμε και θέλουμε να δημιουργούμε προβληματισμό για την επικαιρότητα. Τι μπορούμε να πούμε? Καταρχήν ότι το ασφαλιστικό, το νομοσχέδιο του ασφαλιστικού ήρθε στη Βουλή, κατατέθηκε, προχωράει προς ψήφιση, δεν έχει καμία διάταξη για τους ανθρώπους με αναπηρία και τις οικογένειές τους από τα κρίσιμα θέματα που μας αφορούν. Παραμένει δηλαδή η εκκρεμότητα του ότι η εθνική σύνταξη συνδέεται με το ποσοστό της αναπηρίας, λες και είναι επίδομα, κάτι στο οποίο είμαστε αντίθετοι. Παραμένει το πρόβλημα και το μπέρδεμα στην απασχόληση συνταξιούχων με αναπηρία που θέλουν να εργάζονται μερικώς και δεν γίνεται. Παραμένει το τρίτο μνημόνιο να έχει εγκλωβίσει πολλούς γονείς παιδιών με αναπηρία στο να μην μπορούν να λάβουν με ανθρώπινους όρους την σύνταξή τους, όπως συνέβαινε μέχρι πρόσφατα. Όλα αυτά, όπως είπε ο Υπουργός Εργασίας στην Εθνική Συνομοσπονδία Ανθρώπων με Αναπηρία, θα ληφθούν υπόψη και θα συζητηθούν σε επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου. Πάντως, όχι σε αυτό. Πολλά περιμέναμε, ακόμη δεν έχει συμβεί στο ασφαλιστικό τίποτα για τους αναπήρους. Την ίδια στιγμή που πυκνώνουν οι καταγγελίες στο με άλλα μάτια για μεθοδεύσεις άμεσα και έμεσα και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από αυτήν, ώστε να μείνουν πολλοί εκπαιδευτικοί με βαριές αναπηρίες έξω από τους πίνακες διοριστέων στη γενική εκπαίδευση. Τα έχουμε αναδείξει με πολλές δημοσιεύσεις από το mealamatia.gr και για τη χαμηλή μοριοδότηση της αναπηρίας ως κριτήριο διορισμού και για το ότι μπαίνει ανεξαρτήτως βαρύτητας και προβλήματος στην λειτουργικότητα κάποιου ανθρώπου, μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Το πρόβλημα λοιπόν συνεχίζεται και δεν φαίνεται να θέλει κανείς να το λύσει, πόσο μάλλον να το αναδείξει.
Σε άλλα νέα, έχουμε τη μείωση στο 6% του φόρου προστιθέμενης αξίας των σοβαρών φαρμάκων, αντικαρκυνικών για δυσίατα νοσήματα, για ακτινοθεραπείες, φάρμακα που ήταν στο 13% ή στο 24% ΦΠΑ, πλέον έπεσε στο 6%, ψηφίστηκε αυτό την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργείο Υγείας. Την ίδια στιγμή βέβαια που έρχονται στο φως νέες καταγγελίες για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης με το Τμήμα Φυσικοθεραπείων, ιδίως για παιδιά με νευρολογικά προβλήματα, να παραμένει χρόνια κλειστό. Σε άλλα θέματα, η πρόσφατη απόφαση, η υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών να δίνει το κράτος αμοιβή 10% της αξίας του ακινήτου σε όποιον αποδείξει με στοιχεία ότι η ακίνητη περιουσία ανήκει ως κληροδότημα σε κοινοφελή ιδρύματα ή έπρεπε να έχει περιέλθει στο δημόσιο. Ένα κίνητρο λοιπόν, ένα μπόνους σε όσους φέρουν τέτοια στοιχεία για κοινωνικό σκοπό ή για δημόσιο συμφέρον. Και επειδή τελειώνει η εξεταστική περίοδος πανελλαδικά για χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες φοιτήτριες και φοιτητές, μεταξύ αυτών και φοιτητές με αναπηρία, να κάνουμε μία αναφορά μέσα από αυτό το βίντεο στις μονάδες προσβασιμότητας και στις κινήσεις που κάνουν πανελλαδικά τα πανεπιστήμια για να αγκαλιάσουν και να συμπεριλάβουν ενεργά στα προγράμματα σπουδών και στις διαδικασίες σπουδών τους φοιτητές με αναπηρία. Πρόσφατη ανακοίνωση για την πρότυπη προσβάσιμη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου χάρη στον τυφλό αριστούχο φοιτητή του Τμήματος Φυσικής, τον κύριο Αργύρη Κουμτζή, από εκεί ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Για όσους αντιμετωπίζουν λοιπόν προβλήματα στην πρόσβαση εντύπων, τους λεγόμενους εντυποανάπηρους, το Αριστοτέλειο έχει κάνει αυτή την πρότυπη προσβάσιμη βιβλιοθήκη. Περισσότερα θα δείτε στο mealla.gr και στη σελίδα του Πανεπιστημίου. Πρότυπο βέβαια και φάρος καλού παραδείγματος, η μονάδα προσβασιμότητας φοιτητών με αναπηρία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, εδώ του Πανεπιστημίου της Αθήνας, με υπηρεσία εθελοντών για την υποστήριξη των συμφοιτητών τους με αναπηρία, με υπηρεσία διερμηνίας μέσω βιντεοκλήσης, με οχήματα που μεταφέρουν από και προς την οικία τους τους φοιτητές με βαριά αναπηρία μέχρι το Πανεπιστήμιο για να μην χάνουν τις παραδόσεις των μαθημάτων, με οργανωμένη παροχή προσβάσιμων συγγραμμάτων σπουδών σε φοιτητές ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Παρόμοια κίνηση και πάει πολύ καλά και η μονάδα προσβασιμότητας στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Γραφείο προσβασιμότητας συντονίζει και ο ίδιος ο Πρίτανης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Συμβουλευτική για φοιτητές με αναπηρία και πολλά άλλα ζητήματα αντιμετωπίζει και στο Ηράκλειο, το εκεί Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πολλές πρωτοβουλίες. Ψάξτε, κινητοποιηθείτε όσοι έχετε κάποια αναπηρία και σπουδάζετε ή θέλετε να σπουδάσετε ή και οι οικογένειες που μας παρακολουθείτε να δείτε τι ισχύει σήμερα μέρα με τη μέρα βελτιώνονται οι συνθήκες με πρωτοβουλίες των πανεπιστημίων για τους φοιτητές με αναπηρία. Τι άλλο, έχουμε project τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφει, το είδαμε σε νηπιαγωγείο της Πολωνίας, τις αντιδράσεις των παιδιών με βαριές αναπηρίες για να μπορεί να τις επεξεργάζεται και να λαμβάνουν οδηγίες οι εκπαιδευτικοί για ανθρώπινη και ατομική άμεση έγκαιρη αντιμετώπιση σε παιδιά που δεν μπορούν να εκφράσουν λόγω κάποιας πάθησης ή αναπηρίας αυτό που τους συμβαίνει. Πρόσφατη εκδήλωση του Ιδρύματος Νιάρχος, αλλάζοντας θέμα, ήταν εκεί το με άλλα μάτια, 400 εκατομμύρια ευρώ οι δωρεές του Ιδρύματος αυτού στην Ελλάδα, μόνο στον τομέα της υγείας. 3 νέα νοσοκομεία έρχονται τα επόμενα χρόνια στην επαρχία Θεσσαλονίκη, Κομωτινή, Σπάρτη. Εκεί θα υπάρξει προσφορά και όχι μόνο, και πτητικά μέσα στο ΕΚΑΒ δωρεά για να μειωθεί πάρα πολύ το κόστος στις αεροδιακομιδές ασθενών. Πραγματικά, όταν το κράτος αδυνατεί λόγω της κρίσης, έρχονται ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως το Ίδρυμα Νιάρχος να καλύψουν αυτό το μεγάλο κενό. Μας απασχόλησε και η αναφορά ότι από τις 10 Φλεβάρι έχει σταματήσει στο νοσοκομείο του Ναυπλίου το να γίνονται επεμβάσεις για καταράκτη. Λείπουν, λέει, αναλώσιμα υλικά.
Αυτό είναι ένα θέμα που θα έρθει μια παραγγελία υλικών, θα διορθωθεί. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να βλέπουμε και πίσω από αυτού του είδους τις αναστατώσεις των ασθενών και τις καταγγελίες. Ποιος δεν έκανε καλό προγραμματισμό. Ποιος δεν πρόλαβε το πρόβλημα έγκαιρα, βλέποντας ότι τελειώνουν κάποια υλικά να παραγγείλει νωρίτερα από όσο θα έπρεπε. Τι γίνεται με τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και τα αναλώσιμα από τον οποιοδήποτε αποθηκάριο μέχρι τον εκάστοτε διευθυντή, τμηματάρχη προμηθειών και διοικητή νοσοκομείου. Πρέπει όταν έρχεται μια παραγγελία αναλώσιμων και σταματά το πρόβλημα να μην κλείνει το θέμα εκεί για τους αρμοδίους και να αρχίσουμε κάποια στιγμή να ψάχνουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Και επειδή σε λίγο θα πρέπει να τελειώσουμε, θα πιάσουμε τον χρόνο, τον απαιτούμενο χρόνο του Δελτίου, το οποίο το βλέπετε και στο κανάλι μας στο YouTube με ελληνική νοηματική γλώσσα πάντα, χάρη στη Χαντζάπ και με τους υπότιτλους μας και στο Facebook και στο Instagram TV, χάρη στο Με Άλλα Μάτια, μπορείτε να μας βρείτε στα social media και στο LinkedIn μας βέβαια. Να πούμε ότι από προχθές 17 Φλεβάρι έχουν ξεκινήσει και τρέχουν στο 10ο γενικό κύκλο οι αιτήσεις του Regeneration. Νέοι και νέες, πτυχιούχοι, με ή χωρίς αναπηρία, μπορούν, αν είναι μέχρι 29 ετών και έχουν καθόλου ή ελάχιστη εργασιακή εμπειρία, να κυνηγήσουν μέσα από τις φάσεις του Regeneration εντελώς δωρεάν την δυνατότητά τους για πρόσληψη, τουλάχιστον εξάμηνη πρόσληψη, με τουλάχιστον 750 ευρώ μεικτά το μήνα σε μεγάλες εταιρείες και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας. Από πέρυσι το Regeneration συνεργάζεται με το Με Άλλα Μάτια, ώστε να παρακολουθούμε την διαδικασία αυτή ως προς την προσβασιμότητά της και να μπορούν όλες και όλοι οι νέοι πτυχιούχοι με αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε φάση της διαδικασίας. Είμαστε εκεί να λύνουμε έγκαιρα κάθε πρόβλημα προσβασιμότητας, γι' αυτό αξίζει να μάθετε περισσότερα στο regeneration.gr, να κάνετε την αίτησή σας. Υπάρχει και ενημερωτικό βίντεο για παραπάνω πληροφορίες, πλήρως προσβάσιμο, με νοηματική και υπότιτλους αναρτημένο εκεί. Τώρα, να πούμε ότι την περασμένη Κυριακή, και ήμασταν, να κλείσουμε με αυτό, ήμασταν κοντά στην ομάδα εθελοντισμού του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας, του Athens Pride, το φεστιβάλ που το έχετε όλοι ακούσει, κάθε χρόνο απευθύνεται σε όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, την ομάδα εθελοντισμού. Το Με Άλλα Μάτια ξεκινά, αφού κάναμε την εξοικείωση με την αναπηρία στην ομάδα των εθελοντών και είπαμε τα βασικά, κάναμε μια εισαγωγή στην προσβασιμότητα, εστιάσαμε στους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, προχωράμε με workshop προσβασιμότητας. Στο Με Άλλα Μάτια θα δείτε πολλές και πιο αναλυτικές λεπτομέρειες για το πώς το Athens Pride χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο, με όμορφες και αποφασιστικές πρωτοβουλίες που παίρνει αυτοοργανωμένα για να συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των επισκεπτών με αναπηρία. Πολλά τα θέματα που μας στέλνετε στο info@mealamatia.gr, ερευνούμε, δημοσιεύουμε, δίνουμε και πάρα πολλές λύσεις σε όσες και όσους χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία, νομική συμβουλή, οτιδήποτε. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, μέχρι την άλλη εβδομάδα, θέλουμε να περνάτε όμορφα, θέλουμε να μας στέλνετε θέματα που σας απασχολούν και ας μην φαίνεται να είναι στις πρώτες θέσεις επικαιρότητας, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, στα δελτία ειδήσεων κλπ. Αυτή τη δουλειά κάνουμε, αυτό το κενό καλύπτουμε χωρίς να είμαστε επαγγελματίες δημοσιογράφοι, με πλήρη εθελοντική συμμετοχή όλης αυτής της μεγάλης ομάδας παραγωγής αυτού του βίντεο, χωρίς ούτε ένα ευρώ να μπορούμε άμεσα να διαθέσουμε για να βελτιωθούμε. Βελτιωνόμαστε όμως χάρη στο μεράκι που έχουμε και στη δύναμη που παίρνουμε, γιατί κανένα από τα βίντεο που έχουμε αναρτήσει μέχρι τώρα αθρηστικά στα social media δεν έχει πέσει κάτω από τις 20.000 μοναδικές προβολές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αγκαλιάζετε και μην ξεχνάτε να βλέπετε κάθε πρόβλημα με άλλα μάτια.